σε όλους, Σταύρος εδώ. Κουτιά εδώ πέρα, πακέτα. Σήμερα το πρωί μου ήρθανε. Unboxing, όπως καταλαβαίνετε. Park Tool, πρέπει να φαίνεται λίγο. Και αυτό εδώ πέρα είναι Park Tool. Λοιπόν, μην πολύ λίγο πολύ, πάμε να τα ανοίξουμε. Πρώτα το μικρό και μετά το μεγάλο. Αυτό για την ώρα θα πάει κάτω. Εδώ. Και ξεκινάμε με αυτό. Συσκευασία Chain Reaction. Κάνουμε και λίγο διαφήμιση. Κυρίως τα πράγματα που αγοράζω, τα εργαλεία, η πλειοψηφία των εργαλείων έχουν να κάνουν με τροχούς. Όπως πήρα, φαίνεται εδώ πέρα λίγο, για να μετράς την τάση των ακτίνων και διάφορα άλλα κλειδάκια γύρω από εδώ. Το περιεχόμενο αυτού του πακέτου έχει κάτι παρόμοιο, κάτι παρεμφερές με τροχούς. Απόδειξη και για τα τρία. Και αυτό δεν χρειάζεται. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Κλειδί για καψίλια. SW40. Το SW40 είναι το μαύρο. Να πω λοιπόν εδώ ότι να το ανοίξω πρώτα. Ας τα βάλουμε έτσι στη σειρά. Θα μου πείτε τώρα, αφού είχες μαύρο, γιατί πήρες κι άλλο μαύρο κλειδάκι. Η Park Tool αναλόγως με το χρώμα, αυτό είναι πράσινο, αυτό είναι μπλε και αυτό είναι γκρι. Αναλόγως με το χρώμα αλλάζει το πάχος του καψιλιού που μπορείς να δουλέψεις. Εδώ ακριβώς. Αυτό εδώ πέρα είναι το κλασικό. Αυτό εδώ πέρα είναι αστεράκι. DT Swiss τροχή. Αυτό είναι πιο μεγάλο από ότι είναι το πράσινο. Λοιπόν, αυτά για την ώρα δεν μας απασχολούν. Θα βάλω στη θέση τους. Αυτό εδώ πέρα το κλειδάκι μπαίνει εδώ μέσα ένα καψίλι. Μου θέλει να φέρω και ένα καψίλι. Αυτό εδώ πέρα το κλειδάκι έρχεται και φωλιάζει εδώ μέσα το καψίλι. Μπορείς να το βάλεις είτε από μπροστά είτε από πάνω. Και εδώ πέρα προφανώς θα είναι και μια ακτίνα. Έτσι ακριβώς είναι και το κόκκινο. Το κόκκινο εδώ πέρα παίζει λίγο. Φαίνεται εδώ, ενώ στο μαύρο είναι πιο, κάθεται πιο σφινωτά. Βασικά εδώ δεν παίζει καθόλου. Τώρα λοιπόν, το κλειδάκι το μαύρο που παρήγγειλα, παρατηρούμε εδώ πέρα ότι έχει και λίγο μπλε σε σχέση με το άλλο που είναι όλο μαύρο. Αυτό γίνεται γιατί. Γιατί αυτό εδώ πέρα το κλειδί είναι 4 σημείων. Δηλαδή το καψίλι δεν μπορεί να μπει από πίσω όπως είπα πριν. Το είπα για κάποιο λόγο. Μπαίνει μόνο από πάνω. Και αφού μπαίνει από πάνω, αγκαλιάζει γύρω γύρω όλο και τα 4 σημεία του καψιλιού και έτσι δεν μπορείς να το κλωτσίσεις. Που είναι πολύ συνηθές φαινόμενο αυτό το πράγμα, να βλέπουμε κλωτσιμένα καψίλια, γιατί έχουν σφίξει πάρα πολύ πάνω στη ζάντα, πάνω στο στεφάνι, με αποτέλεσμα εμείς θέλουμε να το γυρίσουμε και το κλωτσάμε. Όπως και ένα παξιμάδι
με ένα λάθος κλειδί. Μόνο σε αυτά τα δύο νούμερα, στο 2 και στο 0, SW2 και SW0, είναι αυτά εδώ πέρα, βγαίνουν τα αντίστοιχα 4 σημείων. Το ίδιο ακριβώς είναι και το, και το κόκκινο. Κόκκινο με μπλε και μαύρο με μπλε. Είναι εδώ πέρα, είναι σκέτο κόκκινο και σκέτο μαύρο. Βοηθάνε πάρα πολύ άμα δεν έχεις καμία πολύ καλή ποιότητος ζάντα. Τα καψίλια σιγά σιγά, καθώς κάνεις ακτινολόγηση, όσο και προσεκτικός να είσαι, όσο και καινούριο να είναι το σπείρωμα και της ακτίνας και του καψιλιού, να φθύρονται. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το κλειδί σε βοηθάει πάρα πάρα πολύ να έχεις το ελάχιστο, την ελάχιστη φθορά. Λοιπόν, ας πάρει και αυτό τη θέση του εδώ πέρα. Nipple driver. Nipple είναι το καψίλι και driver είναι ο οδηγός. Ο οδηγός, το κατσαβίδι εν ολίγης. Ένα κατσαβίδι κλασικό. Αυτό εδώ πέρα στις αρχές δεν πίστευα ότι μπορεί να μου πολύ χρειαστεί, αλλά με τον καιρό κατάλαβα ότι είναι πολύ βολικό. Δεν ανοίγει κιόλα. Ωραία. Κατσαβίδι λοιπόν, αλλά λίγο διαφορετικό. Ένα κλασικό κατσαβίδι που όλοι ξέρουμε και ένα διαφορετικό κατσαβίδι. Ποια η χρήση αυτού του κατσαβιδιού? Το πιάνεις σαφώς έτσι, ακουμπάς. Εδώ πέρα έχει μια μητούλα. Αυτή η μητούλα χρησιμεύει στο να μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Εφαρμόζει εδώ και κατά αυτόν τον τρόπο δεν κουνιέται δεξιά-αριστερά, το βιδώνεις πάνω στο στεφάνι. Όταν λοιπόν πλέκεις έναν τροχό, μία ζάντα από την αρχή, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό εδώ πέρα το μικρό το καψιλάκι με το χέρι σου σιγά σιγά, και σαφώς τα χέρια, τα δάχτυλα πάνω θα έχουν λίγο γράσο, λίγο κάποιο σπρέι αντισκουριακό. Και είναι αρκετά δύσκολο να μπορέσεις να το βιδώσεις επάνω στην ακτίνα. Με αυτό λοιπόν το κατσαβίδι το τοποθετείς εδώ και το βιδώνεις και το ξεβιδώνεις πολύ εύκολα. Δείτε την κίνηση. Για αυτή τη δουλειά είχα αυτό εδώ πάρει το κατσαβίδι που είναι αρκετά ψηλό όσο και το άλλο. Αλλά αυτό εδώ πέρα δεν έκανε τη δουλειά γιατί πήγαινε δεξιά ή αριστερά, έτσι όπως το βίδωνα. Και με αυτό γίνεται τη δουλειά, αλλά υπάρχει το εργαλείο. Ωραίο και αυτό. Πολύ πιο βολικό από όσο περίμενα. Και τώρα πάμε στο μεγάλο πακέτο. Το μεγάλο πακέτο είναι λίγο βαρύ. Τι είναι όμως? Είναι ένα stand το οποίο θα τοποθετείς επάνω το ποδήλατό σου για να μπορέσεις να το επισκευάσεις. Κάποιοι τα αποθηκεύουν κιόλα κατά αυτόν τον τρόπο για να μην πιάνουν κάτω στο πάτωμα πολύ χώρο. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Ωραία λοιπόν. PCS10 Home Mechanic Repair Stand.
Υπάρχει και το 9, το πρώτο μοντέλο της Pactool, και το 10, και μετά υπάρχουν άλλα, νομίζω, άλλα 2, άλλο ένα παρόμοιο, τέλος πάντων. Η τιμή τους με το 9 ήταν πολύ κοντά, δηλαδή διέφεραν κατά 60 ευρώ, 50-60 ευρώ για αυτό το stand. Αλλά ήταν πολύ καλύτερη κατασκευή αυτό, πολύ πιο επαγγελματική συσταγωγικά, γιατί εδώ πέρα το λέει home. Πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε τι έχει μέσα, γιατί ανυπομονώ πάρα πολύ. Να πούμε μερικά πράγματα για το κουτί. Σου δείχνει εδώ πέρα κάποιες λειτουργίες του. 360 μοίρες η κύρια κεφαλή. Γυρνάει ολόκληρη. Είναι πτυσσόμενο, πολύ βολικό, πάρα πολύ βολικό. Το κλείνεις, το βάζεις σε μία γωνία, δεν σου πιάνει χώρο. Και πώς ανοίγει. Pactool το μοντέλο. Από πίσω made in China, όπως και όλα τα προϊόντα πια που αγοράζουμε. Σχεδιασμένο στην Αμερική, αμερικάνικη εταιρεία, πάλι από εδώ Pactool. Εδώ πέρα είναι τα χαρτιά που μου το στείλανε, οι διευθύνσεις και αυτά. Και λογικά κάποιες λειτουργίες. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε. Τα κλασικά χάλκινα πετσίνια, να το πω, τα πετσίνια της Pactool. Νομίζω ανοίγει έτσι. Εδώ έχει. Παντού έχει. Και εδώ έχει. Και φυσικά είναι όλο κομμάτια. Και θα πρέπει εγώ να το φτιάξω. Καλά το περίμενα. Τακτοποιημένα όπως πάντα. Μέσα στα κουτιά τους όλα. Έβγαλα όλα τα κομμάτια μέσα από τη συσκευασία, να δω αν είναι όλα εντάξει ή πως λείπει κάποιο. Δεν πείραξα τις συσκευασίες, απλά τα έβγαλα έξω. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα manual, ένα κλασικό manual της Pactool που δίνει σε όλα τα προϊόντα. Εδώ σου δείχνει πώς να το μοντάρεις βήμα-βήμα και πώς να πιάσεις το σκελετό του ποδηλάτου επάνω στο stand και μετά πώς κλείνει και πώς ανοίγει και κάθε κομμάτι ξεχωριστά με τα νούμερά του, αν τυχόν σπάσει κάποιο φθαρί, για να μπορέσεις να το αλλάξεις και να το επισκευάσεις, γιατί είναι πλήρως διαιρούμενα όλα τα μέρη σε κάθε εργαλείο που παίρνω. Το έχω παρατηρήσει αυτό. Νούμερο, όλα τα κομμάτια. Λοιπόν, πάω λίγο να το μοντάρω και έρχομαι σε λίγο να το δούμε. Τελείωσα όμως, ακολούθησα εδώ πέρα αυτά τα βήματα. Αυτά εδώ πέρα είναι. Πολύ αναλυτικά, πολύ λίγα μέρη να βιδώσεις. Σου έχει μέσα και τα κλειδάκια που χρειάζεσαι. Ένα 4 Allen, ένα 5, ένα δεκαράκι και νομίζω αυτό είναι 8. Γιατί πήρα τα δικά μου τα κλειδιά που είναι πιο μεγάλα. Σου έχει ακόμα και τα κλειδάκια του, είναι ωραία ποιοτικά.
Το stand σαν κατασκευή είναι πάρα πολύ στιβαρό, πάρα πολύ γερό, ωραία βαμμένο, πολύ ωραίο χρώμα. Μια-δύο φορές μου έπεσε ένα κομμάτι, αυτή εδώ η βάση, πάνω στον πάγκο και χτυπήθηκε το ένα μετάλλο και δεν έκανε γρατζουνιά ή δεν έφυγε το χρώμα. Το πλαστικό μέρος, δεν ξέρω αν φαίνεται, αυτό εδώ πέρα όλο το μαύρο και αυτό είναι πλαστικά. Πάρα πολύ καλή ποιότητα πλαστικού, παρόλο που εδώ πάνω αυτή η γωνία θα δέχεται όλο το βάρος από το ποδήλατο που θα έχει σε πάνω. Για ακόμα μια φορά ωραία ποιότητα, όπως κάθε φορά. Λοιπόν, εδώ πέρα το έχω λίγο έτσι στον πάγκο πάνω γιατί δεν μπορούσα να το βάλω κάπως αλλιώς, είναι πολύ ογκώδες και μεγάλο τα πόδια του. Πάμε λίγο έξω να το ανοίξω από κλειστό που είναι πτυσσόμενο, να το ανοίξω πλήρως, να σηκώσω το μεγάλο το μπράτσο και να βάλω πάνω και ένα ποδήλατο να δούμε πως κάθεται. Πάμε. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Πατήστε ένα like στο βιντεάκι, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Θα ακολουθήσει bike build στο μέλλον που θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα το stand και γι' αυτό το λόγο το πήρα, αλλά και για να με διευκολύνει και στο δικό μου προσωπικό ποδήλατο. Αν θέλετε να κάνω κάποιο review για το κάποιες χρήσεις που μπορεί να κάνεις με το stand, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Και ό,τι άλλο θέλετε. Αυτά από μένα. Γεια.